αυτών που να βελτιώνουν και όχι να χειροτερεύουν την ποιότητα του πληθυσμού της. Έχει ανάγκη από ελεγχόμενη και όχι από ανεξέλεκτη και επικίνδυνη εισαγωγή μεταναστών που μπορεί να καταστεί βόμβα στα θεμέλια της και να την τεινάξει στον αέρα. Δεν αντέχω στον πειρασμό. Έχουμε κάνει μια συμφωνία να μην σας πάρω χρόνο εγώ για να μπορέσετε να αναγνώσετε περισσότερα πράγματα. Όμως ξεφυλίζοντας εδώ πέρα, μόνο τους τίτλους επιτρέψτε μου να πω: όταν στην καταιγίδα ζεις, πυρηνικός κατακλυσμός, άδικη κοινωνία, όποιος αναστηθεί από νεκρός, Ελλάδα μου η δόξα σου, βλέπω την όψη του Θεού, στρατιωτάκι στην πλατεία, σε ένα καράβι φορτηγό. Είναι πολύ κρίμα για εμένα που δεν είχα την τύχη να σας γνωρίσω νωρίτερα και να έχω διαβάσει και να έχω μελετήσει το έργο σας. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε για να μην χάνετε το χρόνο. Ναι, να πούμε κάτι και για τις άλλες μορφές. Ναι, επίσης για το έπος του 40 εγώ θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε κάτι. Ναι, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το έπος του 40 έχω γράψει ένα ποίημα 90 σελίδες, ναι, που έχει όλη την εποπτεία του 40. Μπορώ να σας διαβάσω μία σελίδα μόνο, τον επίλογο. Ναι, ναι. Μου διαβάσατε το πρωί κάτι και πραγματικά ναι, ήταν πάρα πολύ έτσι. Ψηλά από το Πόγραδες ως κάτω στο Ιόνιο σιγοροφούν οι Έλληνες του γυρισμού το Κόνιο. Τη μάχη την κερδίσανε, την κάψανε την Τρία. Όχι με ύπους δούριους, αλλά με την Ανδρία. Πήραν σκληρή εκδίκηση κατά του Μουσολίνη για τη μεγάλη προσβολή όπου τους είχε γίνει. Τώρα στα πλοία μπήκανε, γυρίζουν στην πατρίδα, παλεύοντας με κεραυνούς και άγρια καταιγίδα που ξέσπασαν απάντεχα και όλα τα σαρώνη. Βουνά τα άγρια κύματα στο δρόμο του σηκώνει. Θα συναντήσουν κύκλοπες τον άγριο Ποσειδώνα, τη Σκύλα και τη Χάριβδη, τα δόντια του Κυκλώνα. Ήδη τα στούκα σφάνηκαν και κεραυνούς πετάνε. Πολυβολούν, σκοτώνουνε, πασχίζουν να τους φάνε. Σωθήκανε τα τρόφιμα, η πείνα τους θερίζει, η κούραση αβάσταχτη, τα πόδια τους λυγίζει. Η πειθαρχία χάθηκε, γινήκανε μπουλούκια, ζητάνε λίγη ανθρωπιά και δέχονται χαστούκια. Αυτοί που φανταστήκανε πως θα φτάναν μια μέρα και θα είχαν στο βλέμμα τους τη νίκη στον αέρα, περήφανοι και ζωηροί το πόδι να χτυπάνε σε φάλαγγες καμαρωτής της πόλης να περνάνε, μ' αρώματα και λούλουδα κοπέλες να τους δρένουν, να τους γελούν, να τους φιλούν και πάνω τους να γέρνουν, να παίζουν οι σάλπιγγες τύπανα να χτυπάνε, θριαμβευτές και νικητές σπίτια τους να γερνάνε, σαν τους ζητιάνους σέρνονται γυμνοί, κουρελιασμένοι, της μοίρας τους απόκληροι από όλους ξεχασμένοι. Για αυτούς που τότε γράψανε με αίμα ιστορία και κάναν όλους να ρωτούν με δέος και απορία αν είναι άνθρωποι, θεοί, γίγαντες ή τιτάνες, για αυτούς που πρωτοπαίξανε τις νίκης υπεάνες, όπου στον κόσμο Έλληνας το δάκρυ του αστάξει, τη μνήμη του αιώνια στο νου του ας χαράξει. Πολύ ωραίο. Εγώ είχα διαβάσει κάτι άλλο το πρωί, αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να διαβάσουμε και ένα από τη μεταμοντέρνα ποιήση. Είναι ένα απόσπασμα από ένα μεγαλύτερο ποιήση που λέγεται «Πληγωμένη από AIDS». Αναφέρεται στην επιθανάτη αγωνία μιας κοπέλας που πάσχει και πεθαίνει από AIDS. Θα διαβάσω. «Πάσχεις από AIDS, Κατερίνα. Μ' αυτές τις λέξεις στην αυγή του φέκισαν το νου μου, σταυρώσαν τις ελπίδες μου, σπαράξαν τα όνειρά μου. Τώρα μπροστά μου ανοίγει άβυσσος και πίσω μου ψηλώνουνε τα τείχη. Δίγλωσα φίδια και θεριά ρουφάνε την ανάσα μου και αδειάζουν το κορμί μου. Σύννεφα από σίδερο καυτό κάθισα στην καρδιά μου. Τα δυο μου στήθια καίγονται στην πυροστιά του ήλιου. Σαν καλαμιά στον άνεμο φτεροκομπάει η ψυχή μου. Ποτάμι τρέχει πίκρα μου και γιώμησε το χάος». Αυτή η διάγνωση ήταν διαβόλου μαχαιριά. Η αγγελία τάφους, πικρό ποτήρι για να πιω κι ανέλπιδα να καρτερώ μια ηλαχτίδα της αυγής στο κρύο μέτωπό μου. Πάνω στην αγωνία μου σηκώνω τη ματιά ψηλά για να αντικρίσω ένα Θεό και το φαρμάκι του ουρανού πνίγει το λογισμό μου. Ανάμεσα στο όνειρο και του μαγιού την ομορφιά οι σπαραγμοί θερίζουνε τους κρίνους της καρδιάς μου. Στερνή αλήθεια, ο θάνατος με αιματόβρυχτη φωνή μου κράζει το σκοτάδι.
και σαν οι κρίνοι πάψανε να χύνουν τα αρωμά τους, και σαν ο ήλιος δεν τολμά να με φυλάει στα χείλια, και σαν τα αστέρια ντρέπονται να λένε το όνομά μου, σαν η καρδιά μου γίνει και θάλασσα με φαρμάκι, λάβα πηχτεί το δάκρυ μου και καίει τα μαγουλά μου, και σαν η πίκρα γίνει και ανάσα μου και ο πόνος σύντροφός μου, τι να το κάνω το όνειρο που το καρπίζει η βροχή και το γλυκένει ο ήλιος. Κάνω να γίνω μια σταγόνα φως στη σκοτεινιά του Άδη, να γίνω ένα κομμάτι γης να θρέψω ένα λουλούδι, να γίνω φεγγαρόφωτο τη θλίψη να ομορφαίνω ή μια αέρινη πνοή να παίζω με τη χλώη. Νύχτες βαθιές αιμοστάλαχτες, γεννήτριες του σπαραγμένου ονείρου, κελιά πνιχτά και σκοτεινά του νου μου υγρά σφαγεία, κίτρινο παβαλτό νερά γιωμάτα νεροφύδες, φωτιές διαβολογέννητες σε σιχωμένα κάστρα, νεκρή με βασανίζεται και ζωντανή με καίτε, βαριά πικρά μου βλέφαρα αγκαθοκεντημένα, αφρούρητες αφήνεται τις πύλες των ματιών μου και μπαίνουν οι θύμισες παθόχερες ειρήνες και μου θερίζουν τα φτερά, σου βλύζουν την καρδιά μου. Κύριε Κατράκη, ακόμα δεν έχω μάθει καλά το όνομά σας. Έχουμε ειδωθεί μία ή δύο φορές. Πότης Κατράκης. Πότης Κατράκης, ναι. Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ. Γιατί έχετε βάλει την έμφαση στην ποσότητα, ενώ εγώ διαπιστώνω μία ποιότητα η οποία θα έπρεπε να υπερέχει της ποσότητας. Ακόμη και με αυτά τα ρεκόρ που από ό,τι βλέπω εδώ, 235 ποιητικές συλλογές, 20.000 ποιήματα, σε όλο το φάσμα της ποίησης, τις 3-4 βασικές μορφές που υπάρχουν της λογοτεχνίας, και αναρωτιέμαι, από σεμνότητα, από σεμνοτυφία, δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας? Εγώ διαπιστώνω μια πολύ καλή ποιότητα στο έργο σας. Γιατί μου είπατε ότι βάλατε σε έμφαση την ποσότητα και όχι την ποιότητα? Είναι ένα ερώτημα δικό μου. Όχι, νομίζω ότι η ποιότητα συμβαδίζει με την ποιότητα. Συμβαδίζει. Αλλά δεν μου το είπατε εσείς. Εγώ το αντελήφθη από μόνος μου, από τα λίγα που έχω κοιτάξει. Δεν θα επιμείνω στο ερώτημα αυτό, θα πω μόνο το εξής πράγμα. Θα ρωτήσω μάλλον, αν το κράτος, αυτό το άθλιο ελληνικό κράτος, σας έχει βοηθήσει καθόλου ή όχι? Όχι καθόλου. Όχι. Τα περισσότερα βραβεία τα έχω πάρει στο εξωτερικό. Ναι. Τι κρίμα, ε. Θυμάμαι τη φράση του Ελίτη, ήτανε. Ή του Σεφέρι. Ελλάδα όπου και αν πάω με πληγώνεις. Δηλαδή έξω διαπρέπουμε και εντός Ελλάδος, ναι. Εδώ πέρα μάλιστα αυτό ξέχασα βεβαίως να το πω. Τι να πρωτοπώ, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Εδώ έχετε πάρει 6 φορές, αν τα θυμάμαι καλά, 6 βραβεία σε έναν, από ένα οργανισμό. Ναι, αυτό είναι ένα περιοδικό. Το οποίο βγαίνει στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, ναι. Και σε κάθε τεύχος. Αυστραλία ή Βραζιλία? Στη Βραζιλία. Βραζιλία. Και σε κάθε τεύχος τους έχει και 2 ποιητές από όλο τον κόσμο, ναι, κατ' επιλογή. Και εμένα με έχει επιλέξει για 6 φορές. Συγγνώμη, ξαναπέστε το αυτό. Ναι. Γιατί εγώ δεν το είχα καταλάβει. Ναι. Είπατε ότι αυτό το περιοδικό από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο επιλέγει. Όχι κάθε χρόνο, σε κάθε τεύχος τους. Α, σε κάθε τεύχος. Επιλέγει και 2 ποιητές, ναι, 5 ζωγράφους και. Ναι. Ανάμεσα στους 2 ποιητές έχει επιλέξει και εμένα 6 φορές. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, βλέπετε ότι όταν εγώ λέω για ένα άθλιο κράτος, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ότι είναι ο πυρομανής που, ο φιλοκατήγορος, ο άνθρωπος που θέλει να οξύνει τις καταστάσεις. Εδώ είναι απτά γεγονότα, απτά ντοκουμέντα τα οποία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν βοηθάει τους Έλληνες. Και αν κάναμε αυτή την εκπομπή σήμερα, είναι για να αποδείξουμε ότι η νομική τεκμηρίωση των διαμαρτυριών των Ελλήνων υπάρχει και αυτή. Ο κύριος Σακάς με ντοκουμέντα, όπως σήμερα και άλλες φορές, έχει αποδείξει ότι οι διαμαρτυρίες των Ελλήνων, όπως η δική μου, δεν είναι τυχαίες, είναι τεκμηριωμένες και υπάρχει ένας ανθεληνισμός και εκτός της Ελλάδος και εντός της Ελλάδος. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η κυρία Σιμών Λεμπαρόν στηρίζεται από αλλογενείς απόψεις, σαν τη δική της άποψη που μιλάει υπέρ των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα ελληνοφανείς κάτοικοι της Ελλάδος μέσα από την Ελλάδα προδίδουν την Ελλάδα. Και ήθελα να καταλήξω με τον κύριο
Πότι Κατράκη, γιατί αν έχουμε μια κρίση, η κρίση είναι κρίση ηθών, είναι κρίση πολιτιστική, πολιτισμική, είναι ηθική κρίση και δεν είναι οικονομική. Εδώ που φτάσαμε είναι η συνέπεια μιας μακροσκελής πορείας που ξεκίνησε από την κρίση των ηθών. Και όταν δεν υπάρχει πολιτισμός, επόμενο είναι να μην υπάρχει ήθος και ηθική. Γι' αυτό το λόγο σας κάλεσα, κύριε Κατράκη, και επειδή πλησιάζει και ο χρόνος, θα ήθελα να μου πείτε την αποφώνηση να κάνετε εσείς. Βλέπω εδώ αυτό το βιβλίο, πόσες σελίδες είναι. Πόσο γράφετε κάθε μέρα, κύριε Κατράκη? Μπορεί να γράψω μέχρι 30 ποίηματα την ημέρα. Μέχρι 30 ποίηματα την ημέρα. Άρα λοιπόν, όταν σας είχα ρωτήσει εγώ πώς τα καταφέρνετε, γιατί βλέπω εδώ πέρα πόσες σελίδες είναι τα περιεχόμενα. Είναι 10-15 σελίδες περιεχόμενα. Αυτό είναι ο ένατος τόμος. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Ναι, άλλοι 8 τόμοι τέτοιοι. Ναι, τώρα το βλέπω, ένατος τόμος. 8 τόμοι τέτοιοι ακόμη, ε. Ναι. Μα πότε προλάβατε να δικηγορήσετε? Τα έκανα όλα μαζί. Ναι. Αυτά πια είναι πρικιά της φύσης, κυρίες και κύριοι, και είναι κρίμα. Αναστενάζω. Και δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι πλασματικό. Πριν από λίγες ημέρες, κάποια παιδιά στην Κύπρο βραβεύτηκαν για τα σε αγώνα μαθηματικού διαγωνισμού. Θα έπρεπε αυτά και πολλά ακόμη που υπάρχουν βραβεία Ελλήνων, θα έπρεπε να μπαίνουν πρόταγμα, κύριε Κατράκη, να παίρνει κουράγιο ο κόσμος, να παίρνουν κουράγιο οι Έλληνες. Δυστυχώς τα καταχωνιάζουν. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία. Έχει βάλει στο τελευταίο. Συγχωρήστε με να διορθώσω. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, είναι εναντίον των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν να μας πηγαίνουν στην καταστροφή, να εξουθενώνουν τους Έλληνες, χιλιάδες αυτοκτονίες, εκατοντάδες χιλιάδες να κλείνουν επιχειρήσεις και να μας λένε αυτοί οι ίδιοι οποίοι μας φέραν εδώ πέρα να μας λένε ότι θα μας σώσουν. Επειδή ο χρόνος πλησιάζει, αν θέλετε να κάνετε την τελευταία αποφώνηση, μπορείτε να ξανάρθετε, θα σας καλέσω πάλι. Βεβαίως. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμη? Δεν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε εσείς, αφήστε να διαμαρτύρομαι εγώ. Έτσι, εσείς κρατήστε τον ήπιο τόνο που σας χαρακτηρίζει και αυτή την υφάλεια μορφή που έχετε και στο πρόσωπό σας και στο έργο σας. Λοιπόν, να πω λοιπόν κλείνοντας ότι η μοίρα μας είναι στα χέρια μας. Τελειώσαν τα ψέματα. Αν δεν βγείτε στον δρόμο τώρα με μαύρες σημαίες, αύριο θα βγουν άλλοι με κουμπούρια. Γιατί οι ανεξέλεκτες κοινωνικές εξεγέρσεις οι οποίες έρχονται και δεν ξέρω κιόλας μήπως υποθάλπονται, δεν θα είναι υπέρ ημών με ήττα, αλλά θα είναι εναντίον μας. Πρέπει λοιπόν σε κάθε δήμο, κάθε μέρα, μισή μέρα να βγαίνουν και να διαμαρτύρονται απ' έξω με μαύρες σημαίες και οι δήμαρχοι να πιέζουν την κεντρική εξουσία και την υπόλοιπη μισή μέρα οι υπόλοιποι του κάθε δήμου. Διαφορετικά θα αξίζουμε τον τίτλο του Ραγιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας. We'll be right back.